Λοιπόν, και πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μια σούπερ γεύση. Γιατί σούπερ γεύση είναι, την έφαγα και είναι καταπληκτική. Απίθανα μαλακή, ωραία κομματάκια που μπορείς να κόψεις, να δώσεις στο παιδάκι σου να πάρει στο σχολείο. Μπορείς να το δώσεις και κόβοντάς τον, ας πούμε, σαν τυρόπιτα. Αυτό, πώς το λένε. Ένα τετράγωνο κομμάτι, έτσι. Όλο αυτό. Μια χαρά, φρέσκο, ωραίο από τα χεράκια σου και θα του λες: κοίτα, του φτιάξει μανούλα και μου σκοβολάει το σπίτι. Και πάρε και εσύ για τη δουλίτσα σου. Μια χαρά, μια χαρά. Και ωραία ιδέα. Και αν καλέσει και άλλα παιδάκια στο σπίτι για να παίξουν, που μαζεύονται πολλές φορές στα σπίτια μας. Να, ωραίες ιδέες. Ωραίος, ναι. Πολύ γρήγορο. Πάμε σε χρονομετρό. Θέλω να δω ότι όντως θα μου το κάνεις τόσο γρήγορα. Λοιπόν... Ο χρόνος να φύγει. Όχι, όχι, να δούμε λίγο πρώτα την καρτέλα, να δούμε τα υλικά μας που είναι τόσα λίγα υλικά. Λοιπόν. Θέλουμε ένα πακέτο σφολιάτα χρυσή ζύμη, 200 γραμμάρια γκούντα τριμμένο, 200 γραμμάρια ένταμ, 150 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, όλα τα τυριά μας τριμμένα, 20 φέτες αλαντικά της αρεσκίας σας. Δύο κουταλιές σούπαστηρή κρέμα. Ωραία. Τρεις πιπεριές φλωρίνης, ένα αυγό, ένα γκρόκο για το άλυμα, αλάτι πιπέρι, σουσάμι παπαρονόσπορος προαιρετικά. Τώρα έτσι τα ακούτε πάρα πολλά. Λοιπόν, τα δώτε μία, θα υπάρχουν στο σύστημα. Πάμε να τα βλέπετε λίγα-λίγα για να τα καταλαβαίνετε και καλύτερα. Πόσα γραμμάρια μου βάζεις από το κάθε τυρί, γιατί τα ψή. 200 γραμμάρια, 200 γραμμάρια γκούντα, 200 ένταμ, 150 γραβιέρα. Τη γραβιέρα τη βάζουμε έτσι να δώσει λίγο το αλατάκι. Πιο σπιρτάδα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τι ταψί κάνω. Για να καταλάβει κανείς, για να τα θυμάται και μετά, ότι εγώ σε τέτοιο ταψί βάζω αυτή τη δοσολογία. Εκεί θα δεις ότι υπάρχει διαφορά, γιατί θα σου κάνω μπαστούνια. Δεν θα τα βάλουμε σε ταψί. Θα σου κάνω τρία μπαστούνάκια. Ωραία. Οπότε πόσα άτομα, μπορεί να φάνε και 10 άτομα. Ξέρω εγώ. Άμα δεν το δω πώς είναι στο μέγεθος. Τα τυριά μας τα βάζουμε όλα μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Τα έχουμε τρίψει, τα βάζουμε μέσα. Τρία τυράκια. Αλαντικά. Ό,τι θέλετε παίρνετε. Εγώ, να πω ένα κολπάκι. Εγώ πηγαίνω συνήθως στο σούπερ μάρκετ και πάω στο εκεί πέρα που πουλάνε τα λαντικά και τα τυριά και τους λέω: μπορείτε να μου βάλετε τα τυριά, τα αποκόμματα που μένουν όπως το κάνουν στη μηχανή και αυτά στα χρεώνουν λιγότερο. Να τους δίνεις και ιδέες. Στα χρεώνουν πολύ λιγότερο σε σχέση με τα. Ναι, γιατί δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, γι' αυτό. Δεν μπορούν να τα κάνουν, ναι. Είναι οι γωνίες που μένουν και τα κάνεις καρεδάκι και τα βάζεις μέσα όπου θέλεις, σε πίτσες και οπουδήποτε. Αλαντικά λοιπόν, ό,τι έχετε στο ψυγείο σας, γαλοπούλα, αέρος, έχω βάλει προσούτο, έχω βάλει μορταδέλα, έχω βάλει διάφορα. Όλα αυτά τα αλαντικά μας λοιπόν, τα πετάμε και αυτά μέσα στον μπολ μας. Εύκολο μέχρι στιγμής. Εύκολο. Πολύ εύκολα. Συνεχίζουμε. Πιπεριά φλωρίνης. Βάζω λίγο και λίγο πιπερίτσα, να θυμίζει λίγο πίτσα. Εμένα μου αρέσει. Δηλαδή νομίζω ότι μου απογείωσε τη γεύση με την πιπερίτσα μέσα. Ξυλοκομμένη και αυτή η πιπεριά. Πρόσεχε τα δαχτυλάκια. Δεν έχει ανάγκη βέβαια εσύ, η δουλειά σου είναι αυτή, αλλά εγώ τρομάζω κάθε φορά με αυτά τα μαχαίρια έτσι πώς το πάτε γρήγορα. Μην νομίζεις και εμάς που είναι η δουλειά μας. Κάποιες φορές μπορεί να αφαιρεθείς και το αποτέλεσμα δεν θες να το. Τυριά, αλαντικά, πιπερίτσα. Να πάρω ένα γάντι. Ναι. Γιατί δεν χρειάζεται το γάντι, γιατί πρέπει να ανακατέψουμε. Τι έχει μείνει, να βάλουμε τυρί κρέμα. Πάντως υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία από ζυμάρια, από φύλλα δηλαδή για το τι. Θέλει κάθε μία να χρησιμοποιήσει, που αναλόγως όπως θέλει κανείς να κάνει τη δικιά της πίτα, μπορεί να την κάνει. Δηλαδή, τι φύλλο σου αρέσει, τι θέλεις να βάλεις. Εμείς μπορεί να το προτείνουμε έτσι. Εσύ όμως μπορεί να θέλει, γιατί μπορεί να μην θέλουν να κάνουν μπαστούνάκι, να θέλουν να το κάνουν έτσι, όπως το κάνεις εδώ. Εσείς όμως μπορεί να θέλετε άλλου είδους πίτα, ζυμάρι. Όλα υπάρχουν, μην μου αγχώνεστε. Τα πάντα μπορείτε να κάνετε. Και με χωριάτικο και με κουρού, με όλα γίνεται. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η γέμισή μας. Ωραία. Και ένα αυγουλάκι. Ολόκληρο. Ολόκληρο. Ένα αυγουλάκι ολόκληρο. Ουπς. Επ. Λοιπόν. Ελένη, και θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Και όταν το ψήνεις πραγματικά μυρίζει το ζυμάρι τους. Σαν να είναι ρε παιδί μου από τα χεράκια σου φτιαγμένο. Ναι, αυτό που λέμε. Σαν τη γιαγιά, σαν τη μανούλα. Αν η μαμά σου κάνει πίτες, ξέρεις πως είναι. Αν δεν κάνει, σίγουρα η γιαγιά σου έκανε. Ελλάδα είμαστε, όλοι κάνουμε. Είναι δυνατόν. Από τις πιο ωραίες γεύσεις, πιο ωραίες ιδέες και για όλη την οικογένεια και για όλες τις στιγμές οι πιτούλες. Αριστούργημα. Λοιπόν, η κάθε συσκευασία περιέχει δύο φύλλα. Ναι. Τα δύο φύλλα που περιέχει μας βολεύουν στη δική μας συνταγή. Γιατί θα σου δείξω πώς το ανοίγουμε. Ανοίγουμε το φύλλο μας, κοίτα το φύλλο. Όπως και να το κάνεις, ό,τι και να κάνεις, δεν σπάει. Πολύ σημαντικό. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Βάζουμε στον πάγκο μας. Και διάλεξα σφολιάτα, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι πολύ εύπλαστο αρχικά. Και πέρα από αυτό, πετυχαίνουμε μια φυλοποίηση. Κοίτα εδώ, πώς φουσκώνει. Βλέπεις αυτά που κάνει μέσα. Εγώ τα βλέπω, ναι. Πολύ ωραία. Γι' αυτό έβαλα τη σφολιάτα. Και έρχομαστε εδώ. Ένα φυλάρι εκεί κάτω. Ναι. Βάζουμε άλλο ένα γαντάκι.
Με τον χρόνο πώς τα πάμε. Είμαι τρία λεπτάκια μέχρι τώρα. Όχι, νομίζω ότι είσαι τρία λεπτά. Πας καλά. Τρισήμιση. Είσαι καλά, παιδάκι μου. Είσαι στο εξάλεπτο. Λοιπόν, απλώνουμε το φύλλο μας κάθετα και τη γέμισή μας κάθετα. Για να πετύχουμε ένα μεγάλο μπαστούνι. Δεν είναι εύκολο. Θέλω να δω τι σημαίνει μεγάλο μπαστούνι και πώς το χωρίζεις και πώς το τρώμε εμείς, πώς το κόβουμε. Δεν το έχω στο μυαλό μου, δεν το έχω καταλάβει πώς γίνεται. Έρχεται στιγμή. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Ελένη, θα μου προτείνεις μια ταινία να πάω σήμερα? Τι να σου προτείνω, μια ταινία να πας σήμερα που δεν μπορεί να μας προτείνει μία ο Θοδωρής? Κι εγώ θα πάω, έκλεισε το αγόρι μου να πάμε, αλλά και εγώ δεν ξέρω που θα πάμε, γιατί εγώ του είπα. Δεν ξέρω τι έκλεισε. Του λέω, αλλά ο Θοδωρής δεν μας έχει αφήσει να δούμε κανένα έργο. Έτσι, μας έχει καμία πει που ότι σουξουμούξου είναι όλα. Με έναν τρόπο δικό μου τα λέω σουξουμούξου. Τι κουνά στο κεφάλι, παίζουν μια ταινία που μας είπε αυτή. Ναι, τώρα πηγαίνετε, τρεχάτε. Εγώ, ναι, εγώ πια. Πες. Εσύ όχι. Εγώ όχι. Εγώ αυτά είπα στον δικό μου. Του λέω, τι έκλεισε. Ο άλλος δεν μας αφήνει να πάμε πουθενά. Περίμενε την άλλη εβδομάδα. Μου λέει, μα δεν γίνεται, πάμε ένα σινεμαδάκι. Τώρα θα δούμε. Τι θα δούμε και θα σου πω τα νέα μου τη Δευτέρα. Θα σε ενημερώσω. Τι δεν θα έχω ανάγκη. Σε σένα στηρίζομαι. Σε σένα. Αλλά εντάξει και η... το να πας στην αίθουσα, τρως το σινεμαδάκι, βγαίνεις έξω, μετά πάρα να πιεις ένα ποτάκι, είναι μια βραδιά. Ποτάκι. Ποτάκι, σε μπαρ. Τι, μην θυμήθηκες κανένα έκδοτο, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Πες μου τι γίνεται με τα κριτσίνια μου. Άλογο. Τα μπαστούνάκια μου. Άλογο. Άλογο, άλογο. Λοιπόν, για να κολλήσουν τα φύλλα, γιατί τώρα θα πάρω αυτό το φύλλο και θα το βάλω εδώ πάνω. Αλήφουμε όπου υπάρχει κενό με νερό. Γίνεται ζυμαράκι δηλαδή ξανά και κολλάμε. Βάζουμε το άλλο φύλλο πάνω. Πατάμε. Πολύ εύκολο φαίνεται. Αλλά αυτό έτσι σερβίρεται. Τι εννοείς? Έτσι ολόκληρο. Όχι. Τώρα ερχόμαστε. Χαράζουμε εδώ. Να πώς βγαίνει το μπαστούνάκι. Είδες πώς βγήκε. Και ψήνεται, φουσκώνει. Και έρχεται και γίνεται αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά αλευρώσαμε την επιφάνεια, πολύ βασικό, Για να μην κολλήσει. Ναι. Ένα μπαστούνάκι εδώ. Ένα μπαστούνάκι εδώ. Κλείνουμε καλά, για να μην φύγει λίγο το τυράκι. Ναι. Σε αυτή τη συνταγή μπορείτε να βάλετε και φέτα, ανθότυρο και άλλα τυριά δηλαδή. Εγώ επέλεξα αυτό για να είναι λίγο πιο σνακ για παιδιά. Κρόκος. Αλήφουμε. Εγώ προτίμησα να βάλω από πάνω σουσάμι και παπαρουνόσπορο. Τώρα εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Και εσείς απλά καλείτε στο 210-643-310 σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αφήνετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας, γιατί θα κάνω κλήρωση για το σημερινά δώρα από την Χρυσή Μαζίμη, που είναι ένα πακέτο με διάφορα τα προϊόντα τους, όχι όλα, γιατί βγάζουν τόσα πολλά προϊόντα, που με ένα όσο καλό πακέτο κυβωτιάκι και να είναι, όλα δεν χωράνε. Βέβαια, οι πιο τυχεροί είναι αυτοί, σαν την προηγούμενη εβδομάδα αυτός, δεν θυμάμαι ποιος το κέρδισε, που παίρνουν κάποια στιγμή το καταψύκτη γεμάτο με προϊόντα. Εντάξει, εμείς δεν στέλνουμε τόσα πολλά προϊόντα όταν στέλνουμε ένα κυβωτιάκι, γιατί αυτό είναι ολόκληρος όγκος δηλαδή. Όταν το ξαναβγάλουμε όμως, για να το ξαναδώσουμε μια δεύτερη φορά, πριν τα Χριστούγεννα θέλω να το δώσω, δεν θέλω να φτάσουμε τελευταία στιγμή που κάποιοι μπορεί να μου λείπουν σε διακοπές κτλ. Θα το δώσω εκεί γύρω στις 15. Εκεί, να το θυμάστε. Θα φύγει δεύτερος καταψύκτης φορτωμένος. Να μου το θυμάστε αυτό, γιατί είναι, πραγματικά είναι ένα απίθανο δώρο. Γιατί δεν είναι ο καταψύκτης. Δηλαδή, θα μου πεις, δεν θα χαιρόσουν να μου στείλουν ένα καταψύκτη? Όχι, χαίρομαι που το στέλνουν και γεμάτο. Δηλαδή, εντάξει, ένα καταψύκτη, πολύ ωραίος ο καταψύκτης, αλλά άμα να μου λέγανε το καταψύκτη τα τρόφιμα, θα έλεγα, δώσε μου τα τρόφιμα του καταψύκτη και δεν πειράζει, κράτη το καταψύκτη. Αλλά διπλό το δώρο. Σε δύο εβδομάδες, θυμηθείτε το, έρχεται. Προς το παρόν πάμε μόνο για τρόφιμα. Υπέροχο! Ορίστε το αποτέλεσμα. Πόση ώρα ψήνεις, αέρα? 25 λεπτάκια με 30, αέρα. Πάνω κάτω αέρα, 180 βαθμούς. Είσαι καταπληκτικός. Δεν υπάρχεις. Κατάλαβες γιατί εσύ πετυχαίνεις πάντα. Συγχαρητήρια.